Χρόνος δεν υπάρχει. Ο χρόνος πάντα εφευρίσκεται όταν είσαι εργαζόμενη μητέρα. Ήταν νύχτα, θυμάμαι, όταν το έγραφα και πάντα νύχτες και πολλές φορές ξαπλωμένη στο κρεβάτι έκανα τις βελτιώσεις. Δεν είμαι συγγραφέας, δεν διεκδικώ κάποιον τίτλο, είμαι δημοσιογράφος. Συναντήθηκε η δουλειά μου με τη συγγραφή αυτού του παιδικού βιβλίου. Και εύχομαι να είναι χρήσιμο. Πώς βλέπουν τα παιδιά τη δημοσιογραφία? Το θέμα είναι να καταλάβουν τα παιδιά ότι υπάρχει ένας κόσμος γύρω τους που συμβαίνουν πράγματα. Δεν προτείνω καθόλου να βάλουμε τα παιδιά μέσα στο βίαιο κόσμο της άγριας επικαιρότητας που καταγράφουμε. Αυτό που προτείνω είναι να χτίσουμε ανθρώπους που να ενδιαφέρονται όμως για αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. Θα θέλατε να τον δείτε εσείς ίσως να ακολουθεί τα βήματά σας? Με μεγάλη χαρά. Πιστεύω ότι πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα να διαλέγουν τι θέλουν, τι τους αρέσει. Προσωπικά δεν πρόκειται να τον πιέσω ποτέ να γίνει ή να μην γίνει κάτι. Αλλά αν μου έλεγε, που μου το λέει τώρα γιατί αυτό γνωρίζει, αν μου έλεγε ότι θέλει να γίνει δημοσιογράφος, θα του έλεγα ναι, να γίνει δημοσιογράφος. Να υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ένιωσα συγκινημένη. Η αγάπη είναι αυτή που νικάει πάντα. Η αγάπη είναι αυτή που νίκησε. Χαίρομαι που υπήρξε το θάρρος να αναλυθεί αυτή η πολιτική πρωτοβουλία. Και με βλέπεις έτσι και χαμογελώ, γιατί μπήκα πολύ μέσα στην ψυχή και τη χαρά που νιώθουν αυτές τις μέρες πολύ δικοί μου άνθρωποι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλοτάξιο το βλέπουμε εδώ και τον κύριο Ρουσόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και σύζυγο της κυρίας Μάρα Ζαχαρέα. Καλοτάξιο το βιβλίο.